Κατάκτησε το υγεία χέρι στον υπέροχο νέο χώρο της κυρίας Άννας Κάτσακα, γνωστής Ελληνίδας φλεβολόγου, είναι μοναδική Ελληνίδα φλεβολόγος με 40 χρόνια προϋπηρεσία εξάλλου και τέτοια εμπειρία που έχει. Έχει χειριστεί άπειρα περιστατικά φλεβικών παθήσεων χωρίς χειρουργική επέμβαση. Έχουμε έρθει λοιπόν στο νέο τους χώρο, στη Λεωφόρο Κηφισίας 28 στην Αθήνα. Λειτουργεί όμως φυσικά και η Θεσσαλονίκη, 40 χρόνια εμπειρία υπήρχε και εκεί και υπάρχει ακόμα, αλλά και το νέο τους ιατρείο στην Μπρατισλάβα. Σας ευχαριστούμε εδώ που μας δεχτήκατε, είναι πάρα πολύ ωραίος ο χώρος, ατμοσφαιρικός και πολύ θετικός. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα για τις ευριαγγείες. Είναι συχνή πάθηση η ευριαγγεία, οι ευριαγγείες μάλλον. Εγώ θα έλεγα πριν να ξεκινήσουμε να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήρθες σε αυτόν τον καινούριο μας χώρο για να δώσουμε λύσεις σε δύσκολα πραγματάκια όπως είναι οι ευριαγγείες που θα μιλήσουμε σήμερα, όπως θα δώσουμε λύσεις στους κυρσούς αλλά και στην πλαστική χειρουργική. Είμαστε δύο γιατροί εδώ πέρα, προς το παρόν. Φυσικά θα έρθουν και άλλοι στο Medical Group Κάτσακα Παπασταύρου, που ιδρύθηκε εδώ και μία τετραετία. Και έτσι θα αναπτυχθούμε και σε άλλους τομείς. Προς το παρόν είναι ο πλαστικός και ο αγκιοχειρουργός. Είμαι αγκιοχειρουργός, φλεβολόγος. Υπάρχει και αυτό ότι κάνουμε φλέβες, αλλά ο δικός μας τίτλος είναι αγκιολόγος, αγκιοχειρουργός. Η αισθητική είναι το μέλημά μας, λοιπόν. Ακριβώς. Το όλο θέμα είναι αισθητικό ή παθολογικό, λοιπόν, των ευριαγγείων. Πού να καταλήξουμε? Ναι, και τα δύο. Για μένα δεν υπάρχει κάτι αισθητικό στο σώμα μας. Όλα είναι χρήσιμα. Αυτό πια γιατί μπήκε αισθητικό, δεν είναι παθολογικό κι αυτό. Αυτά είναι τα αγκεία του δέρματός μας, τα οποία όταν οσύσουν φαίνονται. Οπότε είναι αισθητικό-παθολογικό. Ναι. Τα πάντα είναι χρήσιμα. Αν δούμε το πώς κινείται ο οργανισμός μας, είναι ένα μεγάλο θαύμα. Και αυτά είναι χρήσιμα και πρέπει να τα θεραπεύουμε και πρέπει να προσέχουμε για φυσικά για να έχουμε και υγεία, αλλά και πρόληψη, όπως σου είπα προηγουμένως, γιατί ένα άτομο όταν αφήσει 30 χρόνια της ευριαγγείας 40, έχουμε και αυτές τις μικροαιμορραγίες και οπωσδήποτε μπορεί να δημιουργηθούν και μικροθρομβώσεις σε αυτά τα αγκεία. Οπότε καλό θα είναι να τα θεραπεύουμε όσο το δυνατόν νωρίτερα. Και δεν έχει να κάνει και με την ηλικία αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Όλες οι ηλικίες πρέπει να απευθυνθούν να δουν το πρόβλημα αυτό. Ναι, ξεκινάμε το 14-15 χρονών που έρχονται κοριτσάκια και φτάνουμε μέχρι την ηλικία των 80-85. Που είτε μοράγησε η φλέβα, είτε μοράγησε η ευριαγγεία και έρχονται πανικόβλητοι να κάνουν κάποια θεραπεία. Γιατί δημιουργήθηκε αυτή η αιμορραγία. Οπότε βλέπουμε ότι η ευριαγγεία είναι ένα κεφάλαιο που δεν μπορούμε να την κατατάξουμε στο αισθητικό. Φταίμε και εμείς οι γιατροί πολλές φορές λέμε αισθητικό. Και αυτό είναι ένα παθολογικό κομμάτι, γιατί υπάρχουν άτομα που δεν έχουν. Και αυτό είναι πολύ σαφές, το ότι το καταστήσαμε έτσι να το ξέρουν. Ναι. Και όπως είπα, και δεν ξέρω αν το είπα σε αυτή τη συνέντευξη, η ευριαγγεία είναι δύσκολο να τη θεραπεύσουμε. Αυτό πρέπει να περάσω το μήνυμα. Πρέπει να ψάξουμε πού θα πάμε. Να το παρακολουθούμε και λίγο πώς θα πάει, έτσι δεν είναι? Και να το παρακολουθούμε, αλλά και σε ποιο γιατρό θα απευθυνθούμε. Έχω φωτογραφίες με κατεστραμμένα πόδια, τα οποία όταν καταστραφεί το πόδι δεν μπορούμε να το διορθώσουμε. Όταν γίνουν δυσχρωμίες, όταν γίνουν ουλές, όταν γίνουν προβλήματα, είναι πολύ δύσκολα μετά να το διορθώσουμε. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε ότι η θεραπεία είναι αρκετά δύσκολη. Πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τον κατάλληλο γιατρό που έχει γνώση και εμπειρία για να αφαιθούμε, για να έχουμε ένα και θεραπεία των ευριαγγειών, δηλαδή και το παθολογικό να θεραπεύσουμε, αλλά και το αισθητικό. Από τι δημιουργούνται οι ευριαγγείες? Συνήθως υπάρχει χλειονομικότητα, αλλά και περισσότερο από την ορθοστασία, καθιστική ζωή, ειδικά τα άτομα αυτά που έχουν κυταρίτιδα, τρίβονται με σφουγγάρια, είτε περιμικές κρέμες, η ζέστη τα προκαλεί, όπως και η ορθοστασία, όπως είπαμε, το ειδικά... Το βάρος, η αλλαγή βάρος. Και φυσικά και το βάρος. Και η ηλικία. Ηλικία, εντάξει, μπορεί να παρουσιαστεί και από μικρή ηλικία. Έχουμε άτομα ευριαγγείες από την ηλικία των 16 ετών, στην εφηβεία. Φυσικά όσο περνάει ο καιρός και αυτό το άτομο δεν παίρνει την κατάλληλη προφύλαξη που θα δώσει ο γιατρός, εννοείται ότι θα επιδεινωθεί η κατάστασή του.
Ποια είναι όμως η κατάλληλη θεραπεία σύμφωνα με τη δική σας πολυετή εμπειρία για την αντιμετώπιση των ευριαγγειών? Ναι, 40 χρόνια τις παλεύω, δεν είναι λίγα οι ευριαγγεία. Έχετε και κάθε πολλά φορά... περιστατικά. Πάρα πολλά περιστατικά και κάθε φορά που έρχεται το περιστατικό είναι σαν να ξεκινάω εκείνη τη στιγμή να αντιμετωπίσω την ευριαγγεία. Mm. Θέλει πάρα πολύ προσοχή η ευριαγγεία, πρέπει να έχεις πολλές γνώσεις. Δεν είναι κάτι απλό που θεωρούμε ότι είναι κάτι αισθητικό και τα άτομα πηγαίνουν δεξιά-αριστερά χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Οπότε, εγώ όταν θα έρθουν τα άτομα πάντα θα δω αν υπάρχει και φλεβικό πρόβλημα και συνήθως πάντα υποβόσκει κάποια φλεβική ανεπάρκεια για να έχουν αυτά τα άτομα ευριαγγεία. Εφόσον κάνω, ας πούμε, την εξέταση, κάνω το τρίπλεξ, όλα αυτά, μετά οπωσδήποτε θα επιλέξω κάποια θεραπεία. Αυτό το οποίο εγκατέλειψα και δεν κάνω πια εδώ και χρόνια είναι το λέιζερ. Mm-hmm. Το λέιζερ πια δεν δίνει αποτελέσματα, τουλάχιστον στις ευριαγγείες, γιατί είναι ανατομία έτσι που δεν μπορεί να δώσει το λέιζερ, ας πούμε, θεραπεία στις ευριαγγείες. Και φυσικά και έντονο πόνο έχουμε πάντα και φυσικά φαίνει και κάποια σημάδια, οπότε εγώ το έχω εγκαταλείψει. Έχω μείνει σαν θεραπεία τη σκληροθεραπεία. Το σκληρητικό αφρό. Και φυσικά τώρα τελευταία το σκληρητικό αφρό. Η σκληροθεραπεία την κάνουμε εδώ και 40-50 χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο. Mm. Απλώς ήρθε ο σκληρητικός αφρός εδώ και περίπου 9-10 χρόνια, οπότε μπορώ να αντιμετωπίσω τις ευριαγγείες τώρα και με το σκληρητικό αφρό. Ο οποίος σκληρητικός αφρός, να πούμε ότι μπορείτε να τον εφαρμόσετε, να τον χρησιμοποιήσετε και σε άλλες παθήσεις. Mm-hmm. Και σε άλλες παθήσεις, και στους κυρσούς. Σαν αγγιοχειρουργός, αλλά υπάρχουν και άλλοι και στις αιμορροίδες και στην κυρσοκύλη που είναι ο γιος μου ουρολόγος. Απλώς πρέπει να είναι εξειδικευμένος ο γιατρός για να κάνει αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι κάτι απλό. Πρέπει να έχει εξειδικευθεί, πρέπει να έχει εμπειρία για να μπορέσουμε να έχουμε και άριστα αποτελέσματα. Βέβαια, η μέθοδος βοηθάει, αλλά σίγουρα η εμπειρία του γιατρού είναι αυτό που μετράει κυρίως. Μετράει πάρα πολύ. Τι συμβουλές θα δίνετε στα άτομα που έχουν ευριαγγείες, ανεξαρτήτου ηλικίας? Ναι, συμβουλές, οπωσδήποτε να εξεταστούν πρώτα από έναν αγγελόγο, αγγιοχειρουργό πάντα. Και αυτός, ανάλογα σε τι στάδιο βρίσκεται η όλη κατάσταση, θα δώσει και τις κατάλληλες συμβουλές. Εγώ πάντα συστήνω σε αυτά τα άτομα να φορούν κάποια κάλτσα ελαστική. Επίσης, να αποφεύγουν τον ήλιο. Επίσης, να μην αφήνουν το πρόβλημά τους να επιδεινώνεται. Όσο πιο γρήγορα γίνει η θεραπεία, τόσο καλύτερα για αυτά τα άτομα. Γιατί πολλές φορές, επειδή μπορούν να ξαναδημιουργηθούν ευριαγγείες σε άλλα σημεία, το αφήνουν το θέμα. Mm. Αλλά δεν χρειάζεται να το αφήσουμε, χρειάζεται να το θεραπεύσουμε. Απλώς αυτά τα άτομα κάθε 1-2 χρόνια να πηγαίνουν σε κάποιο εξειδικευμένο γιατρό που ασχολείται με αυτά και να δώσει τη λύση, να τους θεραπεύσει. Γιατί όσο αφήνουμε το πρόβλημα, τόσο μεγαλώνει. Mm-hmm. Τόσο μεγαλώνει. Οπότε ο σκληρητικός αφρός, εκτός από τις ευριαγγείες, και στους κυρσούς. Και μιλάμε για ευμεγέθεις κυρσούς, όπως βλέπουμε εδώ στις φωτογραφίες, mm-hmm. που δώσαμε λύση. Που αν δεν υπήρχε ο σκληρητικός αφρός, θα έπρεπε αυτό το άτομο να κάνει χειρουργική επέμβαση. Αυτή τη στιγμή θα αποφύγει και τη χειρουργική επέμβαση, κάνοντας, ας πούμε, τον σκληρητικό αφρό. Όταν χρησιμοποιείτε το σκληρητικό αφρό σε συγκεκριμένες ευριαγγείες, mm-hmm. Υπάρχει ένα μόνιμο αποτέλεσμα σε αυτές τις συγκεκριμένες, έτσι. Αν βγουν λίγο παρακάτω κάποιες άλλες, πρέπει να ξαναξεκινήσει η διαδικασία από την αρχή. Έτσι, μπορεί να ξανακάνει. Γι' αυτό είπαμε ότι αυτό το άτομο θα ξεκινήσει όλη αυτή τη διαδικασία. Τι θα προσέξει όπως αφορά η κάλτσα ελαστική. Γιατί ξαναβγαίνουν αυτές. Ακριβώς. Υπάρχει... Μπορεί να ξαναβγάλει, δεν είναι και σίγουρο. Στο ίδιο σημείο και στο ίδιο σημείο όχι. Αλλά σε άλλα σημεία μπορεί να ξαναβάλει. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως, δεν είναι μια πάθηση που μπορούμε να την αφήσουμε. Γιατί επιδεινώνεται. Δηλαδή τώρα άλλο να κάνω μία-δύο θεραπείες και άλλο έρχονται άτομα που βλέπουμε και εδώ στις φωτογραφίες με κατεστραμμένα πόδια, επειδή τα αφήσαν 10, 20, 30 χρόνια, 40 χρόνια, καταλαβαίνεις ότι αυτό το άτομο θα πρέπει να έρθει αρκετές φορές, θα πρέπει να και οικονομικά θα επιβαρυνθεί περισσότερο. Ναι. Οπότε όσο πιο νωρίς ξεκινάμε τη θεραπεία των ευριαγγειών, τόσο καλύτερα.
τόσο καλύτερα. Η αποθεραπεία όλου αυτού πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσει? Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι ο σκληρυντικός αφρός είναι κάτι που μας έδωσε από την σκληροθεραπεία ένα βαντάζ, ας πούμε, γιατί μπορούμε να κάνουμε μεγάλες εκτάσεις. Επειδή δεν χρησιμοποιούμε φάρμακο, περισσότερο είναι ο αέρας που βάζουμε, η ποσότητα των φαρμάκων είναι ελαχίστη. Οπότε μπορούμε να κάνουμε μεγάλες περιοχές, να τελειώσουμε πιο σύντομα και επίσης με τον αφρό δεν αφήνει κάτι τίποτα, ούτε σημάδι. Πραγματικά το πόδι γίνεται πεντακάθαρο. Δηλαδή στις φωτογραφίες αυτές που βλέπουμε, που τα άτομα αυτά είχαν χρόνιο πρόβλημα, δεν ήταν ενός έτους, μετά με 10-20, βλέπουμε τα αποτελέσματα από 1-2 χρόνια, πόσο τέλεια είναι τα πόδια. Οπότε καταλαβαίνεις, έχουμε σχεδόν και μία ριζική θεραπεία. Μπορεί να ξαναπετάξει, αλλά είναι περιορισμένο το θέμα. Είναι περιορισμένο το πρόβλημα. Εκείνο το πρώτο το οποίο ήταν στην και αρχή, σαν δέντρα, ακριβώς, πολλές φορές τα βρίσκουμε. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Και θα δεις όπως στις φωτογραφίες, ακριβώς, στα δέντρα. Στις φωτογραφίες πριν και μετά, που έχω μία κυρία που είναι φανταστική, που είχε τεράστιες ευριακίες και φαίνεται άμεσα με την έκκληση του σκληρυντικού αφρού πώς αλλάζει η εικόνα, πώς φεύγει η ευριακή άμεσα. Πονάει η έγχυση αυτή του σκληρυντικού αφρού ή όχι? Εντάξει, εγώ μετά από 40 χρόνια που δουλεύω, το χέρι έχει γίνει πολύ πούπουλο. Φυσικά μετράει, οι γνώσεις του γιατρού, πώς θα και δουλέψει το δέρμα, έτσι, την έγχυση. Μπα, το δέρμα καθόλου, όχι, καθόλου το δέρμα, μετράει η εμπειρία του γιατρού, μετράει η γνώση, μετράει όλη αυτή η διαδικασία επί χρόνια, σε ποιο σημείο θα τσιμπήσουμε, πού θα μπει ο αφρός. Όλα αυτά είναι κάτι που δεν μπορούμε να το μεταβιβάσουμε, παιδιά. Εμένα και τα 4 μου παιδιά είναι γιατροί. Ο ένας είναι αγγειοχειρουργός και όμως δουλεύουμε διαφορετικά. Είναι τελείως διαφορετικά. Η γνώση, η εμπειρία, δεν μπορείς να τη μεταβιβάσεις. Είναι ένα κεφάλαιο που το έχουμε μαζί μας. Δεν θα φύγει. Και θα φύγει μόνο. Και οπωσδήποτε θα μάθουν και οι άλλοι που βρίσκονται κοντά. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Το οποίο δεν μπορείς να μεταβάσεις, είναι μια γνώση. Οκ, θα δει ο άλλος, θα ξεκινήσει να κάνει. Γι' αυτό και πάνω σε αυτό το κομμάτι μετράει πάρα πολύ η εμπειρία. Κυρία Κάτσακα, υπάρχουν επιπλοκές αν κάποιος αφήσει την πάθηση αυτή και δεν την δει εγκαίρως, δεν έρθει στον κατάλληλο φλεβολόγο? Ναι, έχουμε και επιπλοκές. Μικροαιμορραγίες. Υπάρχουν άτομα τα οποία αιμορράγησαν οι ευριαγγείες βράδυ και δεν το πήραν είδηση, γιατί αν είναι μέρα, οκ. Και μέχρι φτάσαμε να κάνουμε και μετάγγιση αίματος. Μάλιστα. Οπότε, όταν βλέπουμε και ευριαγγείες, τις αφήνουμε για αρκετά χρόνια. Δεν πρέπει να αφήνουμε αυτό το θέμα, θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάποια θεραπεία. Και τώρα με το σκληρυντικό αφρό μπορούμε να δώσουμε άμεσα αποτελέσματα, γρήγορα και χωρίς αυτό το άτομο να εγκυμονεί κάποιο κίνδυνο. Μιας και η Άνοιξη είναι η περίοδος που νομίζω ότι είναι καταλληλότερη, έτσι δεν είναι, και ο Σεπτέμβριος, αυτές οι δύο περίοδοι είναι καταλληλότερες για να κάνει κάποιος κάτι τέτοιο. Όλες οι εποχές. Όλες οι εποχές. Δεν έχουμε εποχή που είναι καταλληλότερη ή μη. Μπορούμε να κάνουμε σε όλες τις εποχές, εκτός από το καλοκαίρι, γιατί φυσικά ήλιος, κλείνει φυσικά. Το... Όχι, κάνουμε. Να φανταστείς, έχουμε ασθενείς από Καναδά, έχουμε ασθενείς από Αυστραλία, από Αγγλία, που έρχονται για διακοπές και κάνουν θεραπεία. Απλώς ο μόνος περιορισμός είναι, γιατί όταν θα κάνουμε την έκκληση του αφρού στην ευριαγγεία ή στον κυρσό, θα πρέπει αυτό το άτομο για 4-5 μέρες να μην μπει στη θάλασσα. Αυτός είναι ο περιορισμός. Αλλά έρχονται πάρα πολλά άτομα και από Αυστραλία και από Καναδά που έρχονται για διακοπές και κάνουν θεραπεία εδώ πέρα. Τους κάνουμε θεραπεία. Απλώς κάποια στιγμή όταν θα κλείσει το ιατρείο για κάποιες διακοπές, διακόπτουν, αλλά μπορούν να κάνουν όλες τις εποχές. Δεν υπάρχει περιορισμός. Αυτό είναι πολύ σαφές. Δεν υπάρχει περιορισμός. Γιατί υπήρχε αυτός ο μύθος. Ότι συνήθως την άνοιξη ή το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να το κάνεις, αλλά δεν υπάρχει περιορισμός. Αυτό είναι πολύ σαφές. Καθόλου, καθόλου. Μιας και λοιπόν ουσιαστικά εορτάζει τα 40 χρόνια της όλης σας καριέρας, της αγγελουικής αυτής λοιπόν εμπειρίας, θα θέλατε στους δύο πρώτους τηλεθεατές που θα μας δούνε να προσφέρουμε
κάποια πρώτη συνεδρία δωρεάν. Ακριβώς. Θα έλεγα, επειδή έχουμε το τμήμα της πλαστικής, εδώ στο Medical Group Κάτσακα Παπασταύρου, μία διάγνωση δωρεάν δέρματος και φυσικά θα συστήσουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι και τι κρέμες θα πρέπει να βάζουν αυτά τα άτομα που φυσικά θα έρθουν στο χώρο μας. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.